Θέλω να σας καλωσορίσω στην Ελλάδα. Είναι μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, τόσο για τις σχέσεις των δύο χωρών, όσο όμως και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις ευρύτερα. Öncelikle Sayın Başbakan, size hoş geldin demek istiyorum. Bu ziyaretiniz gerçekten çok ilginç ve güzel bir dönemde yapılmış oluyor. Onun için size müteşekkirim. Hem ikili ilişkiler açısından, hem geniş bölgedeki gelişmeler açısından çok önemli bir ziyaret olduğuna inanıyorum. Τελευταία συνάντηση που είχαμε σε διακυβερνητικό επίπεδο στη Σμύρνη είχε ανοίξει μια πολύ ευρεία ατζέντα, θετική ατζέντα στις σχέσεις των δύο χωρών και πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα προκειμένου να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη αλλά και τις σχέσεις της συνεργασίας. Διότι αποτελεί σταθερή πεποίθησή μας ότι αυτές οι σχέσεις της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας είναι που μπορεί να αποτελεί προς όφελος των δύο λαών. Son görüşmemizde çok olumlu noktaları olan bir ajanda açılmış düğünümüzde ve bu güven ilişkilerinin devamını biz dilediğimizi, istediğimizi önemli arz etmek isterim sizlere. Βεβαίως υπάρχουν μπροστά μας και προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θέλω, κύριε Πρωθυπουργέ, να επισημάνω ένα πράγμα. Το προηγούμενο διάστημα και οι δύο χώρες μας περάσαν δυσκολίες. Αλλά ως καλοί γείτονες, καμία χώρα δεν προσπάθησε να υποφεληθεί των δυσκολιών του γείτονα. Αντιθέτως, στις δύσκολες στιγμές, οι γείτονες πρέπει να στηρίζουν ένας τον άλλον και αυτό κάνουμε. Sayın Başbakan, önümüzdeki sorunlar ciddi sorunlardır. Buna şüphe yok tabii ki. Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki bu son dönemlerde ve önceki dönemde iki ülkemizde zor dönemlerden geçmiştir. Zor şartlar altında karşısında bulunmuştur. Ancak biz çok iyi komşu olarak, iyi komşu ülkeler olarak birbirimizin zorluklarından istismar, faydalanmak bir yana birbirimize yardım etmeye çalıştık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz inancındayım. Προσβλέπω λοιπόν στην δυνατότητα που έχουμε το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο σημαντικές προκλήσεις και να προσεγγίσουμε με γενναιότητα, αν θέλετε, ζητήματα ανοιχτά για δεκαετίες, προκειμένου να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Και ακόμα περισσότερο δεν θα στο κρύβω, προσβλέπω στη δυνατότητα να προσεγγίζουμε τα θέματα με ένα θετικό τρόπο, καθότι γνωρίζω ότι και η δική σας, το δικό σας το background, οι σπουδές σας είναι θετικές σπουδές. Είστε μηχανικός και εσείς όπως και εγώ. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε με ένα θετικό τρόπο τις δυνατότητες που έχουμε, τις διαφωνίες που έχουμε και να τις προσεγγίσουμε με μια επικοδομητική διάθεση. Bu önümüzdeki sorunları yapıcı bir yaklaşımla çözüme yaklaştırmak bizim için çok önemli. Ve açık açık söylemek gerekir ki şu anda önümüzdeki açık bulunan değişik sorunlara cesaretle yaklaşmak ve en olumlu bir biçimde onlara çözüm bulmak bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur diye inanıyorum. İkimiz de fen bilimleri insanlarıyız, ikimiz de mühendisiz. Bu anlamda bizim sorunlara
en yakın ve kısa bir şekilde olumlu bir çözüm bulabilme imkanımız var diye düşünüyorum Sayın Başbakanım. Ve bu düşüncelerle size tekrar Atina'ya hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Doğrusu şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirseverlikten dolayı teşekkür ederim. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την τιμή που μου κάνετε να με δεχθείτε εδώ στο δικτύο σας. Biz komşuyuz. Bizde bir tabir vardı. Sayın Başbakan, komşu, komşunun külüne muhtaç. Είμαστε γείτονες. Ξέρετε, έχουμε ένα ρητό στα τουρκικά που λέμε ο γείτονας χρειάζεται ακόμα και τη στάχτη από τα ξύλα που καίει ο άλλος γείτονας. Αυτή είναι η καλή γειτονία. Χρειαζόμαστε στα πάντα εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Άλλη γεωγραφία παγιάστηκε, που δεν έκτηκε, άλλη πατέρα παγιάστηκε. Το ότι βρισκόμαστε την ίδια γεωγραφική περιοχή σημαίνει ότι μοιραζόμαστε την ίδια μοίρα. Σουπέσεις, zaman zaman sorunlar olabilir. Sorunların çözümü de aklı selimle konuşarak karşılıklı diyalogla halledilir. Καταρχήν πολλά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, έχουμε θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια της λογικής, με ψυχραιμία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προχωρήσουμε προς μια επίλυση. Στον Ιωλάρδα, Γιουνανιστάνεν, Ζόρλουφλάρα, Ιζήμ δε, Γιουνέιτσιν Ιωλάρδα, Σουλίεδε, Ιωλάρδα, Δεόμεδεν, İç savaşı. Dolayısıyla zorluklarımız var. Bu zorlukları dayanışmayla karşılıklı iyi niyetle, anlayışla çözebileceğimize inanıyorum. Γνωρίζουμε τα προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη η Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα και εμείς. Ιδιαίτερα γνωρίζετε ότι στα νότια σύνορά μας, στη γείτονά μας Συρία, εξελίσσεται ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και χρόνια. Και πιστεύω ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις μπορούν να λυθούν με αλληλεγγύη, με καλή θέληση και να βρούμε μία λύση και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Birlikte yapacağımız olumlu çalışmalar, fırsatlar sorunlarımızdan daha fazla. Πιστεύω ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί, οι θετικές διεργασίες και οι ευκαιρίες που θα προκύψουν από μια τέτοια συνεργασία, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από τα υπάρχοντα προβλήματα. Dolayısıyla fırsatlara daha fazla yoğunlaşmak, sorunları da zamana yayarak iyi komşuluk, adalet içerisinde diyalogla çözmek her zaman mümkündür. Bunun gayreti içerisinde olmamız gerekir. Θα πρέπει να εστιάσουμε στις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας και να δούμε τι θα κάνουμε με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πιστεύω ότι μέσα σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο και με μία αντίληψη καλής γειτονίας, διαλόγου και δικαιοσύνης θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Katılıyorum. Ben de mühendisim, siz de mühendissiniz. Dolayısıyla daha pragmatik ve analitik yollarla konuları ele alıp pratik çözümler geliştiririz. Συμφωνώ μαζί σας, είμαστε και οι δύο μηχανικοί και ως προς αυτό έχουμε έναν πολύ πραγματιστικό, έναν θετικό τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων. Μπορούμε να αναλύσουμε τις συντεταγμένες και να βρούμε τη λύση που χρειάζεται.
ön yargılar, yanlış algılar bizim konuların üzerine cesaretle gitmemizi engellememe. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας εμποδίζουν στο να προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις υπάρξεις προκλήσεις ή προκαταλήψεις ή παρανοήσεις ορισμένων θεμάτων. Ümit ediyorum bu ziyaretimizde var olan iyi komşuluk ilişkilerimizi daha da ileri düzeye hem ticari olarak hem beşeri ilişkiler bakımından geliştirmek için bir fırsat olur. Ευελπιστώ ότι η παρούσα επίσκεψη θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων τόσο σε επίπεδο εμπορικό αλλά και σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.